από το γενικότερο κλίμα της τρομοφοβίας, ας το πω έτσι, που υπάρχει παγκοσμίως, δικαιολογημένα ως ένα βαθμό ίσως υπερβολικά από ένα σημείο και πέρα. Λοιπόν, όλα εν ονόματι μιας υπέρτατης αρχής που λέγεται ασφάλεια, σου λέει ότι για την δική σου ασφάλεια βάλε 10 κλειδαριές στην πόρτα σου. Αμέσως είσαι φυλακισμένος μέσα στο σπίτι σου όμως με τις 10 κλειδαριές. Γιατί τις κλειδαριές το κλειδί το έχει κάποιος άλλος. Αμέσως εκχώρησέ μας αυτό για το οποίο μέχρι χθες κοπτώσουνα και έχεινες άρα δηλαδή μπαίνουμε σε μια εποχή αυτό που λέμε ατομικά δικαιώματα σωστό, αυτό που λέμε διαρκούς συνεχούς παραχώρησης συνεχούς προσωπικών παραχώρησης. Δικαιωμάτων και ελευθεριών και αν επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα αν επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι προσφορές εντός εισαγωγικών ευκολίας, τεχνολογίας ή όπως αλλιώς να τις πούμε τα βολέματα είναι ουσιαστικά τα μέσα με τα οποία εθιζόμαστε στον ηλεκτρονικό τρόπο ελέγχου της ζωής μας. Δηλαδή, όταν πήραμε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια μας, είπαμε τι καλύτερο για να επικοινωνούμε. Κάθε μέρα, όλο και έχουμε ενδείξεις ότι αυτό γίνεται ένα μέσο καταγραφής των κινήσεών μας. Ότι ξέρει κανείς ότι εγώ αυτή τη στιγμή ταξιδεύω και πάω στον Καναδά ή οπουδήποτε άλλο. Ξέρω εγώ, είτε σε συνέδριο είτε οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα έχω φτάσει να το αποδέχομαι σαν φυσιολογικό εντός εισαγωγικών. Μεθαύριο θα μου πούνε ότι ξέρεις αυτή τη στιγμή πήγες από την κουζίνα στην κρεβατοκάμαρα του υπνοδωματίου σου και δεν θα με παραξενεύει γιατί με έπεισαν ότι αυτό είναι για το καλό μου. Συνεπώς, ο εθισμός, όπως και με το ναρκωτικό, έχει επιτευχθεί, άρα αποδέχομαι τα σωστό. Πάντα. Πάω στην Αθήνα στον κύριο Κασταμονίτη. Κύριε Κασταμονίτη, θα σας δείξω τώρα σε ένα εμπορικό κατάστημα, ακριβώς αυτό που λίγο πριν είπε ο κύριος Παπαγιάννης. Θα δούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι της φαντασίας μας, ή αν είναι οπτικά εφέ. Θα δούμε λοιπόν την εικόνα ενός εμπορικού καταστήματος όπου κυκλοφορεί κόσμος. Φέρετε το, μεταφέρετε το στον ελλαδικό χώρο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι στην Ελλάδα ή όχι. Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος από ένα τερματικό να παρακολουθεί, να σταμπάρει, να στιγματίζει, να ελέγχει, να δει τι καφέ ήπια, τι εφημερίδα διαβάζω, τι πιστεύω. Πόσο εύκολα. Για δείτε το λιγάκι. Αν μπορούμε να το δούμε. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως. Είναι ένα απόσπασμα από ένα εμπορικό κέντρο όπου έχουμε ανθρώπους να κυκλοφορούν. Βλέπουμε ξαφνικά να στιγματίζονται. Αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, αντάρα. Εδώ τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν υποψίαστοι. Έτσι. Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος, δηλαδή, επειδή έχετε ασχοληθεί με την ανάλυση των υπολογιστών. Και καταρχήν να πω ότι όλο το θέμα αυτό που συζητάμε έχει και την έννοια ότι μας έχει ξεφύγει λίγο εντός εισαγωγικών η έννοια της ηθικής στην τεχνολογία, που θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα λίγο αργότερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχω κάνει εγώ στο συγκεκριμένο το θέμα, επειδή όλα αυτά τα τσιπάκια εντός εισαγωγικών, τα οποία δεν είναι ανάγκη να είναι φυτεύσιμα μόνο, μπορεί να είναι και επικολούμενα πάνω σε προϊόντα ή και σε ανθρώπους, έχουν μια ακτίνα δράσης, είναι πολύ εύκολο με 2-3 αναγνώστες διάσπαρτους μέσα στον χώρο να μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε το χάρτη των κινήσεων είτε των ανθρώπων είτε και της μέτρησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει κυκλοφορήσει είναι μια διαφήμιση που είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική που έλεγε πώς θα γίνονται οι παραγγελίες της πίτσας μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο απότερο μέλλον. Το οποίο ουσιαστικά έπαιρνε ένας άνθρωπος τηλέφωνο να παραγγείλει μια πίτσα και από τα RFD ήξερε ποιες ήταν οι διατροφικές του συνήθειες, ότι είχε προβλήματα υγείας. Τι προβλήματα υγείας είχε. Και μάλιστα το τελειότερο και το σπουδαιότερο, ότι κοιτάξτε να δείτε πόσο είναι, ας πούμε, η πίτσα, είναι 20 δολάρια παραδείγματος χάρη. Φέρτε την, από ό,τι βλέπουμε δεν έχετε μετρητά πάνω σας είτε στο λογαριασμό σας. Αυτά είναι πραγματικότητες τώρα που μας λέτε. Αυτό ήταν μια διαφήμιση η οποία είχε κάνει η AT&T, η παγκόσμια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ναι, η οποία μάλιστα είχε κατακριθεί για εκείνη τη συγκεκριμένη τη διαφήμιση και αν μάλιστα προσπαθήσετε αυτή τη στιγμή να την βρείτε, δεν υπάρχει σαν αποτύπωμα ούτε στο YouTube ούτε πουθενά άλλο στο ίντερνετ και είχε προκαλέσει ένα άλλο. Αλλά ήταν ουσιαστικά πώς θα γίνεται η μελλοντική παραγγελία. Να σας πω επίσης ότι στη Μεγάλη Βρετανία, μεγάλη φαρμακοβιομηχανία η οποία έφτιαχνε ένα υποκατάστατο της ασπιρίνης με χρήση των RFD, οι οποίες ήταν εμφυτεύσιμες μέσα στην ασπιρίνη, φανταστείτε πόσο μικρή ποσότητα είναι, είχε καταφέρει να βρει σε μια συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα νομίζω ότι ήταν το Bristol, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, προβλήματα υγείας στους κατοίκους οι οποίοι καταναλώναν την ασπιρίνη και μέχρι αυτή να λιώσει από τα γαστρικά υγρά χρησιμοποιούσε μια νανοτεχνολογία η οποία εξέπεμπε τι προβλήματα υγείας
είχε ο κάθε άνθρωπος και παράλληλα έδωσε στόχο και έμφαση στο τι ουσιαστικά φάρμακα θέλει η ευρύτερη περιοχή. Το φανταστείτε, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά... Επειδή είναι τρομακτικό, ναι. Φαντάζομαι ότι όλοι μας τρομάζουμε όταν μιλάμε. Αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι, ας το πούμε έτσι, μύθος. Είναι συγκεκριμένο άρθρο το δεν οποίο. Διαφωνώ. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Αλλά επειδή τρομάζουμε στην εικόνα αυτή, ναι. Κάποιος από εμάς θα πει, καλά, πώς μπορώ εγώ να μηνθώ. Δηλαδή, ερήμηνη μου, να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος με ελέγχει από πάνω μέχρι κάτω, χωρίς να έχω τη δυνατότητα της αντίδρασης, της αντίστασης. Μα αυτό είναι το βασικό, ότι τα RFD, οτιδήποτε κρατάνε, δεν είναι προσβάσιμο από εμάς. Δηλαδή, αν εγώ κρατάω στα στοιχεία μου και λέω Χρήστος Κασταμονίτης, πιθανόν πράκτορας ξένων υπηρεσιών, εγώ αυτό δεν έχω πρόσβαση να το δω. Μάλιστα. Αν κάποιος με έχει χαρακτηρίσει έτσι και πλέον έρχεται πλέον η έννοια, αυτό που έλεγα για να κλείσω λίγο, της ηθικής, ποιος είναι αυτός που διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα. Γιατί εδώ, ακόμα και αυτό που περνά από την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποκαλύπτουν πουθενά πού είναι αυτή η βάση δεδομένων που κρατάει αυτά τα στοιχεία και ποιος τη διαχειρίζεται. Ωραία. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θέλω να πω νωρίτερα πριν δούμε τις διαφημίσεις μας, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι οι οποίοι θρησκεολογικά θα μπορούσαν κάλλιστα να διαφερθούν και να τα χειραγωγήσουν, να μην τα βάλουν μέσα στο προφητιακό τους οπλοστάσιο και να αρχίσουν να λένε να ο 666 αφού η ανθρωπότητα λέγεται, αφού τα παγκόσμια κέντρα υπάρχουν. Να λοιπόν και ο ερχομός του Μεσσία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Τι θέλετε να πείτε πάνω σε αυτά. Θέλω να δώσω λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα σε τρεις λέξεις. Το πρώτο είναι ότι είπατε πριν ποιος είναι πίσω από αυτά. Έχει όνομα πλέον, τον ονομάζουν όλοι, λένε, είναι οι αγορές. Τώρα, ποιοι είναι στις αγορές μπορούμε να καταλάβουμε λίγο πολύ. Το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που βλέπουμε, γιατί γίνονται. Γίνονται γιατί εφόσον οι αγορές θέλουν να πουλάνε, πρέπει να φτιάξουν, να υπάρχει ένας τύπος ανθρώπου. Δεν μπορεί να υπάρχει μια διαφορετικότητα. Μάλιστα. Άρα με όλα αυτά, μέσα από τον έλεγχο, θέλουν να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Η άμυνα δεν μπορεί να είναι πάλι σε ένα μαζικό επίπεδο. Άντε να βγούμε να φωνάξουμε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, 15 μέρες. Είναι ατομικό, λέτε. Ξεκινάει από εκεί. Μάλιστα. Κύριε Παπαγιά. Το ατομικό μεταφράζεται και σε αγωγή. Αυτό που πιστεύω εγώ θα το μεταδώσω σαν μήνυμα και στους γύρω μου. Αλλά αν θέλετε να συμπληρώσουμε εδώ αυτό που ονομάζουμε κατανάλωση ή αγορές, σε τι διαφέρει από αυτό που έλεγε ο Χριστός, ουδήναστε Θεό, δουλεύειν και μαμονά. Γιατί τον μαμονά και όχι οποιοδήποτε άλλο είδωλο της εποχής στη θέση του αντιπάλου δέους, του απέναντι του Χριστού, που αν είσαι με αυτόν δεν μπορείς να είσαι με μένα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο κατά καιρούς με έχει απασχολήσει, ότι η έννοια του μαμονά ως χρήμα, ως πλούτος, ως κερδοσκοπία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επίκαιρο. Σας ευχαριστώ θερμά, να πάω στην Αθήνα να κλείσω με τον κύριο Κασταμονίτη. Ένα σχόλιο δικό σας, σε λιγότερο χρόνο από αυτό που τουλάχιστον σας έλεγα. Παρόλο που ασχολούμαι ενεργά με την τεχνολογία, φαίνεται και από το επάγγελμά μου κιόλας, τρομάζω γιατί ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας και πολύ φοβάμαι ότι πολλοί θα εκμεταλλευτούν την τεχνολογία σε συνδυασμό με σενάρια περί αντιχρίστου και έλευσης του τέλους του κόσμου, για να δημιουργήσουν φόβο και να μας κρατάνε υποχείρια και όχι ελεύθερους ανθρώπους. Να κλείσουμε αυτό το σχόλιο σας. Είναι προτιμότερο παρά να μεταφυσικίζουμε και να μπαίνουμε σε πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, ούτε μπορούμε να τα δούμε μπροστά μας. Ας μένουμε στο ρεαλιστικό κομμάτι της τεχνολογίας και το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε για να διασφαλίσουμε τη βούλησή μας και τις ελευθερίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια λοιπόν και βεβαίως καλό Σαββατοκύριακο.